Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή σήμερα, 27 Μαρτίου. Θα παρακολουθήσετε αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Και θα ξεκινήσουμε όπως κάθε βράδυ με τα κυριότερα θέματα σε τίτλους. 28 οι θάνατοι στη χώρα από τον κορονοϊό, 74 τα νέα κρούσματα. Τραγωδία στο κέντρο της πόλης, κάηκε ζευγάρι ηλικιωμένων μέσα στο διαμέρισμά του. Όχι στην κάψη απορριμμάτων στον Τιτάνα, με τηλεδιάσκεψη ενστάσεις των Δήμων. Κυρίες και κύριοι, στα 966 ανέρχονται τα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα μας, καθώς ο Σωτήρης Τσιόδρας ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα άλλα 74 επιβεβαιωμένα μέσα σε ένα 24ωρο. Παράλληλα, οι νεκροί έφτασαν στους 28. Ακόμη, 66 άτομα νοσηλεύονται, οι 65 διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι περισσότεροι είναι άνδρες και έχουν υποκείμενο νόσημα. Οι ασθενείς που έχουν λάβει εξιτήριο είναι 52. Σήμερα ανακοινώνουμε 74 νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 966. 66 συμπολίτες μας νοσηλεύονται σε ΜΕΘ. Από αυτούς, 65 είναι αυτή τη στιγμή διασωληνωμένοι. Το 86% είναι άνδρες και οι περισσότεροι έχουν υποκείμενο νόσημα. Έχουμε 2 καταγεγραμμένους θανάτους και συνολικά 28 θανάτους στην χώρα. Κάποιοι από αυτούς πεθαίνουν από επιπλοκές της νόσου, η πορεία της οποίας στα σοβαρά περιστατικά παρατείνεται. Η μέση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 73 έτη. 23 άνδρες και 5 γυναίκες είναι σε αυτή τη λίστα. Το 89% είχαν κάποιο υποκείμενο νόσημα ή είχαν ηλικία άνω των 70 ετών. 52 συμπολίτες μας έχουν ήδη πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Έχουν διενεργηθεί έως σήμερα 13.477 διαγνωστικά τεστ. Η πορεία της επιδημίας του ιού στη χώρα μας συνεχίζεται, με κάποιες περιοχές να υποφέρουν περισσότερο από τον ιό και τη διασπορά του και κάποιες που θα ακολουθήσουν αν δεν συνεχίσουμε την επαγρύπνηση και την προσεκτική τήρηση των μέτρων. Τα μέτρα μας αφορούν όλους το ίδιο. Όλοι συμμετέχουμε και μπορώ να πω κερδίζουμε μικρές νίκες κάθε ημέρα. Αλλά ο πόλεμος συνεχίζεται. Μία από αυτές τις νίκες είναι πως ήδη 4 ασθενείς έχουν αποσωληνωθεί και τους ευχόμεθα γρήγορη ανάρρωση, αφού ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους μου γιατρούς που είναι στην πρώτη γραμμή, τους φίλους γιατρούς των μονάδων εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων, των ανθρώπων που δουλεύουν στα ΤΕΠ των νοσοκομείων, των ανθρώπων που δουλεύουν στις παθολογικές, στις πνευμονολογικές κλινικές, των ανθρώπων που νοσηλεύουν αυτούς τους ασθενείς με αυτοθυσία. Πριν από οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι χθες παρελήφθη υγειονομικό υλικό που δόρισαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Ελλάδα και θα διατεθεί άμεσα στις ιατρικές μονάδες της χώρας για την ενίσχυση των αναγκών στη μάχη κατά του COVID-19. Πρόκειται για ιατρικό υλικό 11 τόνων που έφτασε στη χώρα μας με ειδική πτήση της Etihad Airways και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ειδικές φόρμες ιατρικής προστασίας, ιατρικά γάντια, καλύματα ιατρικών παπουτσιών και απολυματικά. Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε προσωπικά τον πρίγκιπα διάδοχο του Αμπουντάμπι για αυτή την προσφορά. Αναμένονται στα επόμενα 24ωρα και άλλες ειδικές πτήσεις από διάφορους προορισμούς με υλικό και ειδικά με μάσκες, με γάντια και μέσα ατομικής προστασίας. Προσπάθεια είναι συνεχής, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά και η πίεση και η ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πρωτοφανής. Όσον αφορά στο μέτρο προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η εντατικοποίηση των ελέγχων είχε σε αποτέλεσμα την επιβολή περισσότερων προστήμων. Θα ήθελα να τονίσω για ακόμη μια φορά σε αυτούς τους λίγους που προσπαθούν να ξεγελάσουν το κράτος ότι η συμμόρφωση όλων είναι απαραίτητη για να πετύχουμε το στόχο μας και να εμποδίσουμε τη διασπορά της νόσου. Πάμε και στην ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της πανδημίας και σε ζητήματα που άπτονται αυτής. Θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με τον Πέτρο Κόκαλη, τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κόκαλη, καλησπέρα σας από Θεσσαλονίκη. Γεια σας κύριε Μόση, γεια σας στους πληθυντές.
Είναι πολύ κακή εικόνα που εκπέμπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο εσωτερικό της και στο εξωτερικό της. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η εικόνα που εκπέμπει είναι εικόνα αποσύνθεσης. Λες και είναι κολλημένη με σάλιο. Δεν τα βρίσκει σε τίποτα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι σαφές ότι όλες οι κυβερνήσεις, είτε είναι εθνικές είτε είναι υπερεθνικές, έχουν βρεθεί απροετοίμαστες απέναντι σε αυτή την πανδημία που αντιμετωπίζουμε. Νομίζω ότι ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά το Ευρωκοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρησιμοποιούν όλα τα εργαλεία που έχουν στα χέρια τους. Πραγματικά όμως η χθεσινή σύσκεψη, τηλεσύσκεψη των αρχηγών κρατών, το Συμβούλιο δηλαδή της Ευρώπης, ήταν πολύ κατώτερη των περιστάσεων, γιατί δεν μπόρεσε να προχωρήσει μπροστά στη νέα κατάσταση που βρίσκεται. Ξέρετε, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αν στα εσωτερικά μια χώρα σε ζητήματα υγείας θα μπορούσε να παίρνει τις δικές της αποφάσεις, δηλαδή να μην υπάρχει σε υγειονομικό επίπεδο μια κοινή στάση των ευρωπαϊκών χωρών, σε ζητήματα τα οποία αφορούν τα οικονομικά παρατράγουδα, τα οικονομικά πόνερα, τα πράγματα θα έπρεπε να είναι διαφορετικά. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι δεν υπάρχει κοινή υγειονομική ευρωπαϊκή πολιτική. Είναι ευθύνη των κρατών μελών. Να θυμίσω ότι η αρμοδιότητα για την ασφάλεια των τροφίμων δόθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, της οποίας είμαι μέλος, μετά την κρίση με την νόσο των τρελών αγελάδων, όπου βρεθήκαμε απέναντι σε μια κρίση η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε εθνικό τρόπο. Ναι. Πιστεύω ότι μετά από αυτό, και εφόσον βεβαίως ξεπεραστούν τα θέματα τα επαρξιακά, όπως λέτε, τα οικονομικά, θα πρέπει να έχουμε μια κοινή υγειονομική πολιτική. Όσον αφορά τα οικονομικά, είναι πραγματικά κρίσιμη αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Στον πυρήνα της σημασίας του να είμαστε ενωμένοι, αν θα προχωρήσουμε σε μια αμοιβοποίηση, αν θέλετε, του κόστους αυτής της κατάστασης που της υγειονομικής, αλλά κυρίως της οικονομικής ύφεσης που έρχεται. Ναι, αυτό δεν το είδαμε. Και θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και προφανώς δεν το είδαμε. Όχι απλά δεν είδαμε σύμπνοια. Είδαμε τη Γερμανία και τους δορυφόρους της να συμπεριφέρονται, εμείς είμαστε μαθημένοι σε αυτή τη συμπεριφορά, όπως σε εμάς. Δηλαδή, ενώ έχει χτυπήσει αυτή η συμφορά όλο τον πλανήτη, η στάση ήταν ίδια. Δανειστείτε από τον ESM εντόχος, μη σας βάλουμε και σε μνημόνιο. Δηλαδή, εγώ αυτό εισέπραξα. Δεν ξέρω τι καταλάβατε. Όχι, ήταν σαφές το μνημόνιο. Ήταν δηλαδή στην πεπατημένη του δανεισμού με όρους. Νομίζω ότι έχουμε περάσει πλέον σε ένα άλλο ηθικό σύμπαν και πρέπει να απαγκιστρωθούμε από αυτή την δογματική, αν θέλετε, προσήλωση στις αγορές και στη δημοσιονομική προστασία, και πρέπει, όπως είπε ο κύριος Ντράγκη χτες, να προχωρήσουμε σε μια άλλου τύπου, ας το πούμε, πολεμική κινητοποίηση και να προχωρήσουμε σε δραστικά μέτρα που δεν σκεφτόμαστε παλιότερα, συμπεριλαμβανομένης και της διαγραφής των ιδιωτικών χρεών. Α, υπόθηκε κάτι τέτοιο από τον κύριο Ντράγκη. Ναι, βεβαίως. Μιλάμε πλέον, βρισκόμαστε νομίζω σε ένα καινούριο πλανήτη. Μάλλον είναι λάθος να λέω καινούριο πλανήτη. Βρισκόμαστε στον ίδιο παλιό πλανήτη και πρέπει να μάθουμε να τον διαχειριζόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Ξέρετε τι λένε πολλοί, ότι συνήθως είναι και ρόλοι οι οποίοι παίζονται, συνήθως τα βρίσκουν στο τέλος. Αυτό πάντως δεν μου άφησε να το καταλάβω ούτε ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας, ούτε της Ισπανίας. Ειδικά αυτή η τοποθέτηση του Ιταλού, αν είναι να πάτε έτσι, κρατήστε τα λεφτά σας, εμείς θα προχωρήσουμε μόνοι μας, νομίζω δεν λέγονται συχνά αυτά τα πράγματα.
Δεν νομίζω ότι βρίσκεται συχνά ένας πρωθυπουργός στη θέση να μην έχει αρκετά φέρετρα για να θάψει τους υπηκόους του και να βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται ο Ιταλός πρωθυπουργός με 919 νεκρούς σήμερα. Νομίζω ότι δεν είναι, το θέμα δεν είναι τόσο το χρηματικό, είναι κυρίως πολιτικού συμβολισμού. Στο κάτω-κάτω της γραφής, να σας πω εγώ από τα θέματα που χειρίζομαι το θέμα της δίκαιας μετάβασης των ελληνικών περιοχών και τσακωνόμασταν τρεις μήνες για 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν, αν είναι πολλά, αν είναι λίγα, πρέπει να γίνουν 10. Ο κύριος Κόντε την πρώτη μέρα της κρίσης απελευθέρωσε 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κυρία Λαγκάρντ έχει προχωρήσει σε μια ποσοτική χαλάρωση κοντά στο 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Ναι. Η Κάφε Φάου γερμανική κοντά στο μισό τρισεκατομμύριο ευρώ. Η Αμερικάνικη Κεντρική Τράπεζα και το Κογκρέσο κοντεύει στα 6 τρισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε λοιπόν για μια νέα οικονομική πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα χρειαζόμαστε όχι απλώς ένα καινούριο σχέδιο Marshall, χρειαζόμαστε ένα καινούριο Bretton Woods. Να σας πάω λίγο σε δύο ζητήματα τα οποία εφάπτονται, αλληλοκαλύπτονται τακτικά. Το τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά και το τι γίνεται με το μεταναστευτικό. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητάτε από την Κομισιόν με τελευταία σας ενέργεια να τοποθετηθεί σαφώς απέναντι στις παραβιάσεις των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Αυτό θα προκύψει κάποια στιγμή ή θα κάνει συνεχώς η Κομισιόν ότι δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει? Κοιτάξτε, όσον αφορά στο θέμα της εθνικής κυριαρχίας και στην ερώτηση την οποία συγγράψαμε και εμείς, νομίζω ότι πράξαμε το εθνικό μας καθήκον απέναντι στην μονομερή πράξη που έκανε η Τουρκία στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου με την επιστολή αυτή που έστειλε. Από εκεί και πέρα είναι πολύ πιο περίπλοκο το ζήτημα το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δεν έχει κοινή υγειονομική πολιτική, δεν έχει και κοινή αμυντική πολιτική και πολύ περισσότερο δεν έχει και στρατό. Επομένως, οι όποιες πράξεις... Και κοινή εξωτερική πολιτική. Ναι, κοινή εξωτερική πολιτική, ούτε αμυντική πολιτική, ναι, ούτε και κοινό στρατό. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν, όπως έχουμε κλείσει τα σύνορα του Σέγγεν, να σκεφτούμε τι κάνουμε όσοι είμαστε μέσα και πώς προχωράμε στο μέλλον. Προφανώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τις ενέργειες της Τουρκίας, όμως δεν έχει κάποιο άλλο μέσο να κάνει κάτι παραπάνω. Ναι. Κάνει η Γαλλία με τον περίπλο των αεροπλανοφόρων της στην Ανατολική Μεσόγειο και ο καθένας τον στρατό που έχει. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά με την αφορμή αυτή να τα επαναδιατάξουμε ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση, αλλά και την ευρύτερη κρίση που αντιμετωπίζουμε, την κλιματική κρίση, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που ζούμε σήμερα. Κάτι τελευταίο, κύριε Κόκαλη. Στο μεταναστευτικό είμαστε μόνοι μας και αν είμαστε, θα παραμείνουμε μόνοι μας? Κοιτάξτε, περιμέναμε μέσα στον Απρίλιο να δούμε την καινούρια πολιτική μετανάστευσης, η οποία θα αντικαθιστούσε το Δουβλίνο. Η κατάσταση του Δουβλίνου και η μέχρι τώρα πρακτική, ας πούμε ότι πήραμε 700 εκατομμύρια για να κρατήσουμε εδώ τους πρόσφυγες και να γίνει η Ελλάδα για την Ευρώπη ό,τι είναι η Λέσβος για την Ελλάδα, είναι μια πολιτική η οποία είναι λάθος και ανήθικη και μη βέλτιστη. Αυτή η πολιτική προφανώς αυτή τη στιγμή, όπως και ο κύριος όγκος του νομοθετικού έργου, έχει πάει πίσω εν όψη της αντιμετώπισης της πανδημίας, αλλά πιστεύω ότι στην άλλη άκρη αυτής της κρίσης θα αναθεωρήσουμε εκ βάθρων όχι μόνο τη μεταναστευτική και πολιτική, αλλά και το σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ξημερώσει μια καινούργια μέρα. Το πιστεύετε αυτό, είστε αισιόδοξος? Κοιτάξτε, δεν πάει πουθενά εξάλλου. Άμα συνεχίσουμε έτσι. Ναι. Εγώ αγωνίζομαι για το αισιόδοξο, γιατί υπάρχει προφανώς και το απεσιόδοξο. Ναι. Το αισιόδοξο είναι ότι θα μπούμε σε μια λογική αλληλεγγύης και μεγαλύτερης δημοσίου ελέγχου των πραγμάτων ή θα πάμε σε μια κατάσταση μεγαλύτερου αυταρχισμού, κλιματικής βαρβαρότητας και γενικής αποσύνθεσης. Μάλιστα. Κύριε Κόκαλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά κι εσείς.
Τραγικό θάνατο βρήκε ηλικιωμένο ζευγάρι από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα που διέμενε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σήμερα το πρωί. Ο άντρας εντοπίστηκε απανθρακωμένος από την πυροσβεστική υπηρεσία και η γυναίκα του χωρίς τις αισθήσεις της. Αν και η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας επιχείρησε στο σημείο με 10 οχήματα και 24 πυροσβέστες, δεν κατάφεραν να τους σώσουν. Επίσης, στις φλόγες τυλίχθηκε και σταθμευμένο υπηρεσιακό όχημα του Δήμου Καλαμαριάς λίγο πριν τις 11 χθες το βράδυ, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Όπως γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Καλαμαριάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόκειται για όχημα που χρησιμοποιόταν καθημερινά για να πραγματοποιεί τη διανομή γευμάτων σε ευπαθείς ομάδες. Στις φλόγες τυλίχθηκε το διαμέρισμα του 5ου ορόφου στη Συμβολή των Οδών Σβόλου και Απελού με τραγική κατάληξη για το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο διαμέρισμα. Αν και η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας επιχείρησε στο σημείο με 10 οχήματα και 24 πυροσβέστες, καθώς και γερανοφόρο όχημα για την κατάσβεση της φωτιάς, εντόπισε νεκρό το ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο 78χρονος άντρας εντοπίστηκε απανθρακωμένος από τους πυροσβέστες και η 77χρονη γυναίκα του χωρίς τις αισθήσεις της. Δυστυχώς οι γιατροί δεν μπόρεσαν να την επαναφέρουν. Οι υπόλοιποι ένοικοι της πολυκατοικίας πρόλαβαν να διαφύγουν έγκαιρα, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια της φωτιάς. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 5ου ορόφου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβεστικά οχήματα, μεταξύ των οποίων και ειδικό βραχιονοφόρο, καθώς και όχημα αναπνευστικών συσκευών και συνολικά 25 πυροσβεστικοί υπάλληλοι. Φτάνοντας στο σημείο, διαπιστώσαμε ότι το διαμέρισμα καιγότανε σχεδόν σε όλη την έκτασή του. Αφού καταφέραμε την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντός του διαμερίσματος, έχουμε εντοπίσει 2 άτομα, μία γυναίκα και πιθανότατα και τον άντρα που διέμεναν εντός του διαμερίσματος. Γιατί δεν είναι αναγνωρίσιμος. Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της 5ης κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και σε σταθμευμένο υπηρεσιακό όχημα του Δήμου Καλαμαριάς επί της οδού Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά. Στο σημείο έσπευσαν 2 οχήματα με 4 άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έθεσαν άμεσα υπό έλεγχο και κατέσβησαν τη φωτιά. Το περιστατικό γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Καλαμαριάς αναρτώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από την κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε το περιστατικό εμπρισμού. Το όχημα που τυλίχθηκε στις φλόγες χρησιμοποιούνταν από τον Δήμο Καλαμαριάς για τη διανομή γευμάτων σε ευπαθείς ομάδες. Ξεκάθαρη κακόβουλη πράξη ενάντια στους πολίτες και στο κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου μας, ο εμπρισμός του οχήματος που χρησιμοποιούνταν από το Βοήθεια στο Σπίτι. Με αυτό μεταφέρονταν και διανέμονταν καθημερινά δεκάδες γεύματα σε συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ώστε να προστατευτούν από τον ιό. Κανένα σεβασμό στη δημόσια περιουσία, κανένα σεβασμό στον συνάνθρωπο. Μόνο ντροπή και θλίψη μπορώ να αισθανθώ για τον άνθρωπο που κατέγραψαν οι κάμερες, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμαρχος Καλαμαριάς. Να επιστρέψουμε σε θέμα το οποίο ακούσατε και κατά την απογευματινή ενημέρωση από τον κύριο Τσιόδρα στο ΝΕΟΔΗ. 11 τόνους υγειονομικό υλικό δόρισαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Ελλάδα. Το υλικό θα διατεθεί άμεσα στις ιατρικές μονάδες της χώρας για την ενίσχυση των αναγκών στη μάχη κατά του κορονοϊού. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έφτασε την 5η υγειονομικό υλικό που δόρισαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Ελλάδα και θα διατεθεί άμεσα στις ιατρικές μονάδες της χώρας για την ενίσχυση των αναγκών στη μάχη κατά του COVID-19. Πρόκειται για ιατρικό υλικό περίπου 11 τόνων που έφτασε στη χώρα μας με ειδική πτήση της Etihad Airways. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ειδικές φόρμες ιατρικής προστασίας, ιατρικά γάντια, καλύματα ιατρικών παπουτσιών και απολυμαντικά. Η βοήθεια έρχεται μετά από πρωτοβουλία των Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, διαδόχου του Abu Dhabi και αναπληρωτή ανώτατου διοικητή των Εμιρατινών Ένοπλων Δυνάμεων, και του Sheikh Tahun bin Zayed Al Nahyan, Εθνικού Συμβούλου της Ασφάλειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και επιβεβαιώνει τη στενή σχέση με την Ελλάδα. Μια σχέση που ξεκινά από την οικονομική συνεργασία, αλλά με την εμπιστοσύνη που αυτή χτίζει εξελίσσεται σε δεσμό φιλίας.
Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε προσωπικά του Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχαγιάν, διάδοχο του Άμπου Ντάμπι και αναπληρωτή ανώτατο διοικητή των Εμιρατινών Ένοπλων Δυνάμεων, και τον Σεϊχ Ταχούν Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχαγιάν, σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και τόνισε ότι οι σχέσεις φιλίας και εμπιστοσύνης αποδεικνύονται πολύτιμες αυτές τις δύσκολες ώρες και βρίσκουν έκφραση με την αλληλεγγύη που εκδηλώνεται ιδίως με την αποστολή πολύτιμου υγειονομικού υλικού. Εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, το υλικό παρέλαβε η βασική ομάδα που εργάζεται ώστε να θωρακιστεί το εθνικό σύστημα υγείας της χώρας άμεσα αλλά και μεσοπρόθεσμα. Μάριος Θεμιστοκλέους, πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, Γιάννης Κοτσιόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Γιώργος Μιλωνάκης, Γενικός Γραμματέας της Βουλής, Γρηγόρης Δημητριάδης, Γενικός Γραμματέας Εξωστρέφειας. Λίγα 24 ώρα μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για αλλαγή των όρων της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν για καύση απορριμμάτων στο εργοστάσιο της στην Ευκαρπία, οι δήμαρχοι Παύλου Μελάου, Ρεοκάστρου και Λαγκαδά συγκάλεσαν σήμερα το πρωί τηλεδιάσκεψη και αποφάσισαν ότι θα προχωρήσουν άμεσα σε μία σειρά ενεργειών. Στο μεταξύ, πολίτες και συλλογικότητες της Δυτικής Θεσσαλονίκης ετοιμάζουν ηλεκτρονικό δημοψήφισμα. Πολίτες και συλλογικότητες της Δυτικής Θεσσαλονίκης καταστρώνουν το σχέδιο της αντίδρασής τους μετά τη διαφαινόμενη αδειοδότηση του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου Τιτάν στην Ευκαρπία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την καύση υπολοιμάτων ανακύκλωσης με τη μορφή RDF και SRF. Σύμφωνα με πληροφορίες της greenagenda.gr, αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα διαδικτυακή συλλογή υπογραφών υπό τη μορφή ενός δημοψηφίσματος, ώστε να καταμετρηθεί το ποσοστό της συμμετοχής των πολιτών που αντιδρούν στην καύση απορριμμάτων από την τσιμεντοβιομηχανία. Με αυτόν τον τρόπο θα επιχειρηθεί να γίνει καταμέτρηση των αντιδρών των δυνάμεων στη Δυτική Θεσσαλονίκη, καθώς στη δεδομένη χρονική περίοδο δεν μπορεί να υπάρξει άλλη δυναμικότερη μορφή αντίδρασης λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού. Οι προσπάθειες που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες αποσκοπούν στη δημιουργία ενός ισχυρού μετόπου για την υποβολή ενός ψηφίσματος διαμαρτυρίας στην κυβέρνηση με σκοπό να σταματήσει κάθε διαδικασία αδειοδότησης εταιρείας. Η τσιμεντοβιομηχανία βρίσκεται ένα βήμα πριν να λάβει την οριστική αδειοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πριν από μερικές εβδομάδες, το Υπουργείο προχώρησε στην τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που αφορούν τη λειτουργία του εργοστασίου στην περιοχή της Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά. Ωστόσο, η απόφαση αυτή δεν φέρει ακόμη την τελική υπογραφή, κάτι που πρόκειται όμως να γίνει τις προσεχείς ημέρες. Στις 13 Μαρτίου, ο σχετικός φάκελος με το σχέδιο απόφαση για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων εστάλει από το Υπουργείο προς τη Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η οποία με τη σειρά της ενημέρωσε τον οικείο Δήμο Παύλου Μελά, αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο για την ύπαρξη του φακέλου προκειμένου, εφόσον το επιθυμεί, να λάβει σχετική γνώση. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της τσιμεντοβιομηχανίας, η αίτηση της επιχείρησης προς το Υπουργείο για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων υποβλήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Αφορά τη δυνατότητα περαιτέρω χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων και συγκεκριμένα προϊόντων τα οποία προκύπτουν από τη βιομηχανική επεξεργασία υπολοιμάτων ανακύκλωσης από τους μπλε κάδους που φέρουν την κωδική ονομασία RDF-SRF. Πρόκειται δηλαδή για χαρτί, γυαλί, ξύλο, ύφασμα και ούτω καθεξής και ειδικότερα ποσότητες αυτών των υλικών που απομένουν ως υπολείμματα μετά από την ανακύκλωση. Στόχος μας, εξηγεί εκπρόσωπος εταιρείας, είναι σταδιακά να υποκαταστήσουμε τα πιο ρυπογόνα καύσιμα με καύσιμα τα οποία περιέχουν βιομάζα, ώστε να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Εν τω μεταξύ, ο Δήμος Παύλου Μελά και οι όμορφοι Δήμοι συστρατεύονται στην υπόθεση αδειοδότησης του εργοστασίου. Οι Δήμαρχοι Λαγκαδά Γιάννης Ταχματζίδης, Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης και ο Ρεοκάστρου Παντελή Τσακίρης είχαν τηλεδιάσκεψη σήμερα για το θέμα, καταλήγοντας σε μία σειρά κοινών ενεργειών στις οποίες πρόκειται να προχωρήσουν. Οι τρεις δήμαρχοι αποφάσισαν να απευθυνθούν με κοινή ανοιχτή επιστολή τους προς βουλευτές Θεσσαλονίκης όλων των κομμάτων, καλώντας τους επί της ουσίας μέσα από τη θεσμική τους ιδιότητα να αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε να σταματήσουν εν τη γενέση της κάθε απόφαση περί αδειοδότησης του Τιτάνα για καύση πολυμάτων ανακύκλωσης. Οι δήμαρχοι εξάλλου πρόκειται να απευθυνθούν επίσης με κοινές επιστολές τους για το θέμα στον Υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονίας Τράκης Θεόδωρο Καράγλου, στην επικεφαλής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Μαρία Αντωνίου και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ακόμη στην τηλεδιάσκεψη, οι τρεις δήμαρχοι αποφάσισαν να απευθυνθούν στην επιστημονική κοινότητα, ώστε να υπάρξει τεκμηριωμένη εκτίμηση των επιπτώσεων που θα έχει ενδεχόμενη καύση RDF και SRF στο χώρο του Τιτάνα. Μάλιστα, στη σημερινή τηλεδιάσκεψή τους, οι δήμαρχοι Λαγκαδά, Παύλου Μελά και Ρεοκάστρου αποφάσισαν να συγκροτήσουν και ομάδα εμπειρογνωμόνων με τη συμμετοχή νομικού και πανεπιστημιακού με εμπειρία σε περιβαλλοντικά ζητήματα, ώστε να υπάρχει νομική και επιστημονική τεκμηρίωση για κάθε επόμενη κίνηση.
Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, όπως είχε προαναγγείλει στο χθεσινό μας κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ανακοίνωσε σήμερα δέσμη μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε ότι σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορονοϊό και διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους για το χρονικό διάστημα εφαρμογής των σχετικών περιορισμών, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προβαίνει στα ακόλουθα μέτρα οικονομικών ελαφρύνσεων. Απαλλαγή ενιαίων ανταποδοτικών δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού. Το μέτρο ισχύει για τους επαγγελματικούς λογαριασμούς παροχής ρεύματος για τις επιχειρήσεις που ανέστειλαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους. Απαλλαγή καταβολής των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για το χρονικό διάστημα των περιορισμών. Παράταση καταβολής των δόσεων για τα τέλη ως εξής. Πρώτη δόση μέχρι τις 30 Ιουνίου, δεύτερη δόση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, τρίτη δόση μέχρι την 31 Δεκεμβρίου. Στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, θα διενεργηθεί συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις τελών. Επίσης, απαλλαγή καταβολής ενοικίου σε όσα δημοτικά ακίνητα στεγάζονται επιχειρήσεις που σταμάτησαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους για όλο το χρονικό διάστημα επιβολής των μέτρων. Επιπλέον, για όλες τις επιχειρήσεις και τους μισθωτούς των ανωτέρων επιχειρήσεων, παράταση της προθεσμίας καταβολής και αναστολής της ίσπραξης βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και προθεσμιών καταβολής των δόσεων, ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας και αναστολής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, τα οφειλόμενα ποσά δεν θα επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις. Για δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης, απαλλαγή καταβολής τροφίων για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους, απαλλαγή καταβολής διδάκτρων στα δημοτικά οδεία και στις δημοτικές σχολές χορού και απαλλαγή συνδρομής στα δημοτικά γυμναστήρια και κολυμβητήρια του Δήμου για όλο το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους. Είχε προειδεάσει από χθες ο Δήμαρχος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ στο Άτλας. Ας θυμηθούμε τι είχε πει. Προφανώς θα υπάρχει η μη υποχρέωση καταβολής των ανταποδοτικών τελών για όλους αυτούς που έχουν κλείσει επιχειρήσεις τους ή δεν έχουν τα έσοδα για αυτό το διάστημα Μαρτίου, Απριλίου. Ελπίζω να σταματήσει κάπου εκεί πέρα. Και επίσης θα υπάρχει και απαλλαγή των τελών τραπεζοκαθισμάτων για το τρίμηνο αυτό, το οποίο ουσιαστικά ξεκίνησε από το Μάρτιο και θα πάει περίπου μέχρι Απρίλιο-Μάιο. Όπως επίσης και με δυνατότητα καταβολής των τελών αυτών με περισσότερες δόσεις. Κύριε και σε αυτό Δημάρχε, υπάρχουν συμπεριλαμβάνονται και τροφεία και αυτά, ξέρετε, για μένα όλα αυτά είναι αυτονόητα. Τον έντονο προβληματισμό τους για τις επιπτώσεις της πανδημίας εκφράζουν παραγωγοί και έμποροι που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των αγροτικών προϊόντων. Γεμάτη ανησυχία τονίζουν, μιλώντας στην κάμερα του Άτλας, ότι το επόμενο διάστημα θα αυξηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Κάτω από τις πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες που επικρατούν λόγω του κορονοϊού, έχουν προκύψει σοβαρά προβλήματα στην πρωτογενή παραγωγή. Η ανησυχία των παραγωγών αγροτικών προϊόντων αλλά και εμπόρων σπορουφήτων είναι μεγάλη. Κάθε μέρα που περνάει, η κατάσταση γίνεται όλο ένα και πιο ασφιχτική. Εφόσον ισχύσει για αρκετό χρονικό διάστημα το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας, θα προκύψουν ακόμη πιο σοβαρά προβλήματα στη διακίνηση προϊόντων. Οι αγρότες χάνουν το εισόδημά τους σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Απ' τη μια έχουν πάρα πολλά έξοδα γιατί φυτεύουν και μεταφυτεύουν τα θερμοκήπια τους και υπαίθρια λαχανικά, τα οποία σε δύο μήνες θα είναι στην πλήρη παραγωγή και δεν ξέρουμε αν και ο κόσμος θα έχει λεφτά. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος δεν δουλεύει. Με 800 ευρώ μέσα σε ένα μήνα πληρώνονται μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα πάρουν το επίδομα από το κράτος. Θα έχουν λεφτά να πληρώσουν αυτά που πρέπει. Και το σούπερ μάρκετ έχει διαφορετικές τιμές από ότι η λαϊκή αγορά. Τι θα δούμε επομένως? Μέχρι το Μάιο-Ιούνιο, άμα συνεχίσουν τα πράγματα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και για τους παραγωγούς και για τους πελάτες των λαϊκών αγορών. Και κάθε άνθρωπος θέλει τα λαχανικά, για μας είναι η ζωή.
γιατί και εμείς είμαστε στο πρωτογενή τομέα, προμηθεύουμε σπόρια και προϊόντα φυτοπροστασίας σε παραγωγούς, σε γεωπόνους, αλλά τώρα είναι σε μια περίοδο όλη αναμονής. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τον επόμενο 1,5 μήνα. Ακόμη πιο σοβαρές αναμένεται να είναι οι ελλείψεις σε σπόρους από τη διαρκώς μειούμενη εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού. Οι προμηθεύτριες εταιρείες λειτουργούν πλέον με προσωπικό ασφαλείας. Θα έχουμε για το επόμενο μήνα έλλειψη προϊόντων για τη γεωργία. Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν πατάει άνθρωπος στα μαγαζιά, στα garden center, οι χόμπι, δηλαδή οι αεραστέχνες. Μετά με τις λαϊκές θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα, διότι μειώνεται η παραγόμενη πρώτη ύλη, το αγροτικό προϊόν δεν θα μπορεί να διατεθεί. Και όλα αυτά, καταλαβαίνετε, είναι ένα σενάριο τρόμου. Η εξαιρετικά αυτή κρίσιμη διαχείριση της έκτακτης κατάστασης αφορά την παραγωγική διαδικασία στο χωράφι για τα κυπευτικά και σύντομα όσους ασχολούνται με τις δεντρώδεις καλλιέργειες. Θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Βασίλη Τζιούρα, είναι μέλος της Ομοσπονδίας Δεντροκαλλιεργητών Κεντροδυτικής Μακεδονίας. Κύριε Τζιούρα, καλησπέρα σας. Μας ακούει ο κύριος Τζιούρας? Δεν. Κύριε Τζιούρα, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Ωραία. Ετοιμαζόμαστε για επισιτιστική κρίση. Δεν ξέρω αν ακούγεται βάρη, αλλά ακούω από πολλές πηγές ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα και η εφοδιαστική αλυσίδα όσον αφορά στο τρόφιμο θα μπλοκάρει στο επόμενο διάστημα. Καταρχήν να σας καλησπέριζω, να ευχηθώ σε όλους, σε όλο τον κόσμο υγεία, να έχει δύναμη, υπομονή, έτσι ώστε να περάσουμε όσο το δυνατόν πιο ανέμαχτα αυτή την κρίση, την οποία ταλανίζει όλο τον κόσμο. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω, συνεχίστε. Όσο πάνω σε αυτό το κομμάτι που είπατε, μπορώ να σας πω ότι πλέον σε χαρτογράφητα νερά δεν μπορεί να πει κανείς τίποτε. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι μελιγενέστε για όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα. Να γίνουμε λίγο συγκεκριμένοι. Πάμε τώρα σιγά σιγά για συγκομιδή στο επόμενο διάστημα. Φοβάστε τι, ότι λόγω των απαγορεύσεων δεν θα υπάρχουν εργάτες για να κάνουν δουλειές στα χωράφια, δεν θα μπορέσουν να συλλέξουν τους καρπούς? Κοιτάξτε, όντως φόβοι υπάρχουν πολλοί. Ένας μεγάλος φόβος είναι αυτός. Το τι θα γίνει με τους αγροεργάτες, με τους εργάτες γης, οι οποίοι είναι, δεν είναι μόνο για τα χωράφια, αλλά είναι και για τα συσκευαστήρια και για τις μεταποιητικές μονάδες. Ναι. Ένα άλλο θέμα, δεν ξέρουμε τι μελιγενέστε με τις εξαγωγές. Τι θα γίνει αν θα έρθει τουρισμός στην Ελλάδα? Όλα αυτά είναι με τον κορονοϊό, δεν γνωρίζει κανείς να πει τίποτα σίγουρο. Ναι. Αλλά εμείς θέλουμε να τονίσουμε ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Ήδη στα κυπευτικά, όπως είπατε και πριν, υπάρχουν τέτοια προβλήματα και θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό το που δημιουργήθηκε τώρα στον πλανήτη να τελειώσει νωρίς, έτσι ώστε η διατροφική αλυσίδα από εμάς τους παραγωγούς, τους αγρότες, μέχρι τον τελευταίο καταναλωτή να πάει κανονικά, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κύριε Τζιούρα, μου έλεγαν συνάδελφοί σας πριν από λίγες μέρες ότι πολλοί από τους εργάτες γης είναι από γειτονικές χώρες, σε μεγάλο βαθμό από την Αλβανία. Τα σύνορα με την Αλβανία είναι κλειστά λόγω κορονοϊού. Είναι ήδη ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Επίσης, όταν γίνονται κάποιες εργασίες στα χωράφια, υπάρχει συγκέντρωση κόσμου. Αυτό απαγορεύεται εκ των πραγμάτων, έτσι? Αυτό ακριβώς. Αυτό σας είπα και πριν, ότι δεν ξέρουμε κανένας τι μπορεί να συμβεί. Δεν είναι μόνο η συγκομιδή που αρχίζει σε πολλά προϊόντα, όπως είναι κεράσια και σε πρώιμα ροδάκινα εκεί στην πέρα στην Μαθία. Ναι. Θα αρχίσουν σε ένα μήνα, το πολύ. Ναι. Εργάτες γης δεν υπάρχουν. Όπως είπατε, είναι κλειστά τα σύνορα. Η γη δεν πιστώνει με χρόνο, έτσι. Όταν έρχεται η ώρα να γίνει κάτι, πρέπει να γίνει. Ακριβώς. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι κλείνουμε το μαγαζί και φεύγουμε. Ο αγροτικός τομέας είναι αυτός ο οποίος, ό,τι και να γίνει, θα πρέπει να είναι εκεί, έτσι ώστε να στηριχτεί και ο υπόλοιπος κόσμος. Ναι. Για το μεγάλο κομμάτι, το μεγάλο πρόβλημα που είναι άμεσο, είναι αυτό ακριβώς που είπατε κι εσείς. Των εργατών γης. Ναι, εδώ μεταξύ. Ξέρουμε,
Ναι, ολοκληρώστε. Σας διέκοψα, συγγνώμη, ολοκληρώστε αυτό που λέγατε. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Υπάρχουν εργάτες οι οποίοι ήταν εδώ, μετακτητοί περισσότεροι εργάτες, που τώρα αυτή τη στιγμή είναι στην Αλβανία και δεν μπορούν να έρθουν. Mm-hmm. Μπορώ να σας πω ότι στα συσκευαστήρια και στα χωράφια, τουλάχιστον και τα πυρηνόπρωπα εδώ στις περιοχές Κοζάνης, Πέλλας, Σημαθίας, έχουμε τουλάχιστον στους 10.000 εργάτες γης, οι οποίοι αυτοί φυσικά τώρα δεν θα υπάρχουν. Και άλλοι τόσοι σχεδόν για τα συσκευαστήρια και για τις μεταβλητικές μονάδες. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, το ζήτημα δεν είναι αν φτάσουμε στην καταστροφή μόνο το ότι η καταστροφή είναι προφανώς από τη φύση της κάτι το οποίο είναι ότι χειρότερο μπορεί να προκύψει σε μια παραγωγή, ακόμα και αν κάποιος πει ότι θα μπορούσατε να αποζημιωθείτε. Το ζήτημα είναι ότι δεν θα έχουμε τι να φάμε, για να το πούμε σε απλά ελληνικά. Μα το θέμα, το πρώτο μεγάλο είναι αυτό. Δεν είναι αν κάποιος αποζημιωθεί. Γιατί, ας πούμε, αυτό που κάποιοι λένε και ότι δίνουν τώρα σε κάποιες ομάδες, σε κάποιους εργαζόμενους τα 800 ευρώ. Και κάποιοι λένε να δώσουν στους αγρότες 800 ευρώ. Δεν είναι το πρόβλημα το να δώσουν στον αγρότη 800 ευρώ. Ούτε ο αγρότης θα σωθεί με το 800 ευρώ. Και τι θα γίνει, σωστά. Τι θα αλλάξει. Είναι πολύ μεγαλύτερη. Αλλά πολύ περισσότερο δεν θα υπάρχει επάρκεια προϊόντων για να τραφεί ο κόσμος. Μα αυτά που συζητάμε εμείς τώρα αυτή τη στιγμή στο κεντρικό δελτίο, τα συζητάτε με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης? Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουμε στείλει ήδη μια επιστολή, στην οποία το καταγράφουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Έχουμε ακούσει και τον κύριο Βορύδη με την έκτακτη τηλεδιάσκεψη που κάνανε με τις Βρυξέλλες, με όλοι οι υπουργοί όλων των κρατών των ευρωπαϊκών χωρών. Έβαλαν τα προβλήματα αυτά κάτω. Ας ελπίσουμε ότι αυτά που είπανε θα δρομολογηθούν. Αλλά σας ξαναλέω, το πρόβλημα δεν είναι η αποζημίωση και το θέμα μας. Το θέμα είναι να συνεχιστεί ομαλά η όλη λειτουργία από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή. Να μην διαραγεί η τροφική αλυσίδα. Αυτό είναι το ζήτημα. Ακριβώς. Ακριβώς όπως ακριβώς το λέτε. Κύριε το θέμα... Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι, συνεχίστε. Έχει ακουστεί για τους πράσινους δρόμους. Το οποίο είπαν οι υπουργοί αγροτικής ανάπτυξης όλων των χωρών. Τώρα στην τηλεδιάσκεψη. Αυτό είναι κάτι σημαντικό και σοβαρό. Αν αυτό όντως προστατευτεί και υπάρχει, πιστεύω ότι όχι ότι δεν θα υπάρχουν λαγωματιές, δεν θα υπάρχουν προβλήματα, αλλά δεν θα είναι αυτό η καταστροφή η οποία λέγατε πριν. Μάλιστα. Μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσούρα, για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους. Υγεία. Ευχαριστώ. Ένταση προκλήθηκε αργά χθες το βράδυ στα σύνορα όταν ξέσπασε φωτιά στον καταβλισμό μεταναστών απέναντι από τις Καστανιές Εύρου στην τουρκική πλευρά των συνόρων. Ο καταβλισμός τελικά εκενώθηκε, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά πιθανώς προκλήθηκε από Τούρκους αστυνομικούς, οι οποίοι έκαψαν τις σκηνές που διέμεναν οι μετανάστες με σκοπό να τους απομακρύνουν. Οι δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού στον Εύρο τέθηκαν σε επιφυλακή όταν αργά το βράδυ ξέσπασαν φωτιές στον καταβλισμό στην τουρκική πλευρά των συνόρων απέναντι από τις Καστανιές, εκεί που το τελευταίο διάστημα διέμεναν μετανάστες οι οποίοι αναδιαστήματα προσπαθούσαν να περάσουν στο ελληνικό έδαφος. Ο καταβλισμός των μεταναστών απέναντι από τις Καστανιές τελικά εκενώθηκε, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η πυρκαγιά δεν είναι ακόμη ξεκάθαρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανολογείται ότι η φωτιά προκλήθηκε από Τούρκους αστυνομικούς με σκοπό να απομακρύνουν τους μετανάστες από τα σύνορα. Για την κατάσταση που επικρατεί στα σύνορα, Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Υπουργού Επικρατείας, των Αρμόδων Υφυπουργών, καθώς και του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού. Ήθελα να συζητήσουμε τις εξελίξεις στα σύνορα, όπου διαπιστώσαμε ότι ο πρόχειρος καταβλισμός, ο οποίος είχε δημιουργηθεί μετά το Σαββατοκύριακο της Καθαράς Δευτέρας, φαίνεται να έχει διαλυθεί και όσοι βρίσκονταν στα σύνορα του Εύρου να έχουν απομακρυνθεί από εκεί. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ και πάλι την ελληνική αστυνομία, τις ένοπλες δυνάμεις και όσους συνεισέφεραν σε αυτή την πολύ μεγάλη επίπονη προσπάθεια να φυλάξουμε τα σύνορά μας όλο αυτό τον τελευταίο μήνα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης επισημάνθηκε η ανάγκη να συνεχιστεί η ενίσχυση του φράχτη στον Εύρο το επόμενο διάστημα και να γίνει αναδιοργάνωση δυνάμεων δίχως να υπάρξει κανένας εφησυχασμός. Τονίστηκε επίσης ότι πρέπει να δοθεί βάρος στη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων και ότι είναι σημαντικό να υπάρχει τακτική ευρωπαϊκή παρουσία στον Εύρο και στα νησιά.
Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Γιώργος Φακής αμέσως μετά, αθλητικές ειδήσεις και η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας και σήμερα το βράδυ. Να περάσετε πολύ καλό Σαββατοκύριακο.